Καλησπέρα. Εδώ από το Μπασκετάκι Αρένα. Παιχνίδι για την D2. Kasonic Beers, Aces. Οι ομάδες πάρα πολύ κοντά στο βαθμολογικό πίνακα, όχι πάρα πολύ κοντά απλά. Αγκαλιά στο βαθμολογικό πίνακα, ίδιο ρεκόρ. 6-3, 6-3. Σουδιά 3. Μπάλα στο σίδερο. Για ποιον κατοχή? Kasonic. Όσον αφορά τουλάχιστον το βαθμολογικό πίνακα, έχουμε ένα ντέρμπι. Θα δούμε αν αυτό φανεί και στο παρκέ. Πρώτη άστοχη επίθεση από τους γηπεδούχους. Πάρα θα περάσει χαμηλά στο Πετραγιώτη. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Είναι δεδομένο αυτό. Στο άθλημα που όλοι υπηρετούμε. Της ομάδας του αλλά και τους προσωπικούς. Θα κάνει σε φταίς το παιχνίδι μας. Θα γίνει το λάθος για να δούμε αν θα ολοκληρώσουν το κλέψιμο. Η μπάλα από πόδι παίκτη των Bears, συγκεκριμένα από το Γιώργο το Τσιγκούρι, ο οποίος παρενεύει. Ο Γκάτι Τζόγλου κέρδισε το φάουλ, το ντομαδικό για τους Bears. Άστα τα 6 μέτρα, να ανέωσαν την επίθεσή τους. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. 9 τώρα. Ο Τζανίκης κέρδισε το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Άστοχος η πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Ήταν για 3. Για να δούμε άμα
η Μπέρις από το έχουν το πρώτους δύο πόντους στο παιχνίδι. Θα έχουν την ευκαιρία από την γραμμή της φιλανθρωπίας, την οποία έχει σκητήρι ο Κόκαλης. Τους πόντους από τους Aces, το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν την απόσταση που τους χωρίζει από τον Σμιρς και θα το κάνουν. 5:55 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα time out. Καλούν γρήγορα γρήγορα οι Bears. Λοιπόν, διαχειρός για Τζιντζόγλου. Το παιχνίδι στο 0-8, 5:47 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά οι Aces. Θα κλέψουν και την μπάλα. Το τακτό της θα φύγει στον ευνοιασμό. Το παρέβει ο Γκόνης από τα χέρια του, η μπάλα θα περάσει εκτός. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους, θα γυρίσουν την μπάλα σου τριών κόντων την κορυφή, airball. Γραμμή των 6:75 μετά από 5 λεπτά παιχνιδιού. Θα ρίξουν τη διαφορά στους 5. Για την Τζόγλου θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ευστόχησε. Ούτε Καζόνιξ θα εκμεταλλευτούν και θα πάρουν κάτι από τη φάση που μόλις προηγήθηκε. Ο Γκόνης θα κάνει άλλο ένα φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ρεμίσει. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να τόσα νεύρα, δεν θα του βγουν σε καλό. Θα χάσει το μυαλό του. Θα κάνει κακό και στον εαυτό του και στην ομάδα του. Yeah.
άστοχη η Aces από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχω μετρήσει 6. Είναι πολλές. Σου τριών πόντων. Επιθετικό rebound. Θα κερδίσει το φάουλ. Ο Κόκαλης, ο οποίος έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους γηπεδούχους, στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού, στα rebound και δίσκα επιθετικά που έχει μαζέψει σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά του παιχνιδιού. Πίνακας πάντα στο 3-8. Αυτό μας δείχνει. Έχει κολλήσει εκεί το σκορ. Για να δούμε αν θα το ξεκολλήσει ο Γιατζιτζόγλου και θα το κάνει. Αριστερό διάδρομο. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να δώσει αέρα 7 πόντων στην ομάδα του. Δείξαν καθόλου επιμονή, υπομονή σε ένα πλάνο σετ παιχνιδιού. Σου τριών πόντων, έξω από τη γραμμή των 6.75 το παιχνίδι στους 2. Οι Bears επανέρχονται, δηλώνουν παρόν, επιστρέφουν. Λέω νιώθουν την ανάσα τους οι Aces. 2.32 για το τέλος και για να δούμε αν ήρθε η ώρα να φέρουμε το παιχνίδι σα ίσα και ακόμα και να περάσουν μπροστά. Ένα σου τριών πόντων και δεξιωρές, καλάθι και φάουλ. Μάλιστα. Πρωταγωνιστής ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος. Ένα παλικαρίσιο, ένα μάγικο καλάθι από τον ψηλό, τον Γκασόνικ. Σίδερο. Κασόνικ λοιπόν που είναι περάσει μπροστά, είναι στο 11-10. Επιστρέψανε, βρέθηκαν πίσω με 8 πόντους. Ας το κόψω πρώτη βολή για να δούμε αν ο Γιατζιτζόγλου φανεί πιο ικανός και πιο τυχερός στη δεύτερη. Θα φέρει το παιχνίδι σα ίσα 11-11, η απόλυτη ισορροπία λοιπόν. Το
σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο φωτεινό πίνακα του Μπασκετάκι Αρένα. Είναι ανάλογο της βαθμολογικής θέσης των δύο ομάδων. Ίδιο ρεκόρ, επαναλαμβάνω, 6-3. Περίδω να πούμε. Όχι και οι δύο καίγονται για την νίκη. Ο Ζιγούρης θα κάνει το λάθος, ένα φτηνό λάθος, το ξέρει και ο ίδιος. Διάδρομο. Ο Μαραβέγιας δεν θα καταφέρει με το αριστερό να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό, στο τριών πόντων, σίδερο η μπάλα, επιθετικό rebound, άλλο ένα για την ακρίβεια. Το καλή θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, στην κυριολεξία θα το πάρει το φάουλ. Τον γνωστό του δυναμισμό, στοιχείο του παιχνιδιού του, είναι ήδη στη γραμμή των βολών. . 54 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Τα 3-11 επιστρέψανε για τα καλά. Ο Μπίρς μετά το αρχικό μούδιασμα και το 0-8 των Aces. Δείξανε καθαρό μυαλό. Βγάλανε κάποιες δυνατές άμυνες. Δεν θα βρουνε στόχο τώρα. Ο Μιχάλης δεν καταφέρει να σκοράρει για την ομάδα του. Στη συνέχεια έκανε και το φάουλ. Έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά και οι δύο ομάδες. Ο Ζιγούρης είναι ήδη στη γραμμή. Άστοχος στην πρώτη. Δεν θα του κάνει το χάντρι μπάλα. Να πήγε σε γη Στεφάνη. Κάνει τα δικά της. Έστοχος στη δεύτερη. Προβάδισμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Τριών πόντων λοιπόν. 14-11. Γιώπουλος για 3, σίδερο η μπάλα, ριμπάδο από ποιον, Κασόνικ, 7 δευτερόλεπτα. Από χέρι παίκτη Aces, συγκεκριμένα από τον Γιατζιτζόγλου, η μπάλα θα περάσει εκτός, 4 και 8. Για να δούμε τι θα σκαρφιστούν σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Η Κασόνικ θα γίνει το λάθος. Τι ακριβώς ρεσόρε. Απλό φάουλ, ναι, απλό φάουλ. Όχι μόνο δεν σκαρφίστηκαν τίποτα. Άστοχο στην πρώτη. Και στη δεύτερη, το 14-11 θα παραμείνει λοιπόν μπροστά η Bears. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Δεύτερο δεκαλέπτου. Μπράβο,
όσα έκανε τώρα εδώ. Ο Ευάγγελος σηκώνει το χέρι του, το κατάλαβε και ο ίδιος, πολύ κακή επιλογή. Θα έπαιζε σίγουρα στην εκπομπή του Σαγγέλ Ονίλ, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Μια εκπομπή η οποία σατιρίζει οτιδήποτε γίνεται στο NBA. Από παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια και δεν μιλάει κανείς, πόσο μάλλον αν το κάνουν αυτοί, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς. Πάντα με καλή διάθεση τα όσα λέμε, για μπάσκετ μιλάμε. Λοιπόν, 14-11 το σκορ, στο C3 η Beers. Τζόγλου θα γυρίσει, θα στοχίσει. Κατοχή και πάλι στους Aces. Θα πετύχουν το καλάθι. Και θα μειώσουν στον πόντο. Κοντακιώτης ο Γιώργος ήταν ο πρωταγωνιστής. Θα βγάλουν και την άμυνα και για να δούμε αν θα περάσουν μπροστά και πάλι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το σκηνικό θα το δούμε αρκετές φορές απόψε. Έχει αρκετά νεύρα. Ο Κόκαλης προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Έχει πάρει χαμπάρι ότι παίζει στο όριο να δεχτεί την κινδυνή. Ας το πω στο τριών πόντο. Θα ανανεώσουν την επίθεσή τους. Για την ακρίβεια ο Ζιγούρης θα κερδίσει το φάουλ στην προσπάθεια του να μαζέψει επιθετικό rebound από τον Κοντακιώτη. Θα μαζέψουν το αμυντικό και θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να βρεθούν εκείνοι σε θέση οδηγού. Για να δούμε αν θα την εκμεταλλευτούν. Για την Τζόγλου θα χάσει την μπάλα. Κουκούρης είναι από πίσω. Έκλεψε το πορτοφόλι, δεν τον πήρε καν χαμπάρι. Στη συνεχεία έχουμε αντιαθλητικό φάουλ. Ο Παπαδόπουλος είναι ήδη στη γραμμή. Των ελεύθερων βολών 7 και 20 για το τέλος. Άστοχο στην πρώτη. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια βολή του Σοφοκλή Σοτσιανίτη στο ΆΚΑ. Δεν τη συγκρίνω. Του Σοφοκλή ήταν πολύ χειρότερη. Άστοχος και στη δεύτερη. Δεν εκμεταλλεύτηκαν. Γκούρης, στον Κόκαλη, μπάλα στο σίδερο, επιμένει, τρίτο επιθετικό σε μία φάση, γκολ, ο άνθρωπος, εξαιρετικός, τους έχει κάνει τεράστια ζημιά. Χάσαμε και τη φωνή μας, κύριε Κόκαλη, με τα πεπραμένα σας εδώ σε παρκέ, είστε εξαιρετικός, ομολογούμε. Το συγκεκριμένο κομμάτι 2, αυτό τον επιθετικό rebound, είστε το κάτι άλλο. Η Γκούρης θα πάει μέχρι μέσα να κερδίσει το foul.
πρώτη ελεύθερη βολή. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο και στη δεύτερη. Κίνηξε σαν λύκος ο Ευάγγελος. Στη διαδία το ψηλό θα στοχίσει. Ο Κοζάνικης ήτανε. Υπό αρκετά καλές προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος θα πάρει κεντρικό διάδρομο. Άλλο ένα επιθετικό rebound. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο στην ανάπαυλα θα πρέπει να το συζητήσουν στον πάγκο των Aces, οι οποίοι έχουν έρθει πλήρης απόψε να διεκδικήσουν τη νίκη. Την μπάλα στο σίδερο, ο Παπαδόπουλος θα μαζέψει άλλο ένα rebound. Αυτή τη φορά αμυντικό. Νομίζουμε ότι ο Κοκαλής είναι ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο παρκέ σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 15 λεπτά της αναμέτρησης. Τσιγούρης για δύο, θα στοχίσει. Σταργιόπουλος το αμυντικό. Στα 7-13 το παιχνίδι. Κοζάνικης θα στοχίσει, θα του δει συστημένη μπάλα στα χέρια, σου για δύο, άστοχος ο Κοντατιώτης. Και για να δούμε, αν οι Bills θα βγάλουν εφηδιασμό, σε πρώτο χρόνο αυτό δεν θα συμβεί, παρά λίγο να γίνει το λάθος. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στα τελευταία λεπτά αυτής αναμέτρησης που παρακολουθούμε. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι θα έχουμε derby, για να δούμε αν θα δικαιωθούμε. Έχουμε θύματα τώρα, τη στιγμή που δεν δόθηκε φάουλ. Ο Ρεύ Σταθόπουλος το έδωσε. Έχουμε αλλαγές. Σιγούρισε Γιώργο, σιγούρισε Βάγγελος, θα περάσουν στον Παγκό. Ο Γκόνης πάλι εντός παρκέ. Φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι στάρ. Μόνο και μόνο παρατηρήσετε τη φανέλα του και τον αριθμό του. Όλο το star quality πάνω σε αυτή τη φανέλα, είναι δυνατό μάλλον. 4 plus 1. Εδώ ο Κοκαλής θα κάνει στον Σταργιόπουλο ένα σκληρό φάου. Εντάξει, ο Σταργιόπουλος έπεσε και λίγο θεματικά, να πούμε την αλήθεια. Και εμένα μου άρεσε όταν μου κάνα τέτοια φάου να πέφτω λίγο, να δίνω ένα τόνο παραπάνω στην όλη φάση. Μέσα στο παιχνίδι είναι όλα αυτά, τα θέλουμε. Μειώνουν στους 3. 17-14. Κοντά οι δύο ομάδες. Άστοχος στη δεύτερη. Έρμπολ για την ακρίβεια. Η αλήθεια είναι ότι μετά από εκείνο το 0-8 των Aces στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, οι Bills έχουν δεχτεί μόλις 6 πόντους. Το οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Σου για 3, σιδέρο. Στεργιόπουλος, θα πετύχει το καλάθι και θα μειώσει στον ένα κοντό. Τρεις συνεχόμενοι πόντοι από τον Στεργιόπουλο. Συμπιαδίο. Πολύ κακό.
Βρέθηκε πάλι μπάλα στα χέρια. Ούτε με τη δεύτερη. Το καλή θα προσπαθήσει ο Κασόνιξη μπάλα. Και μαντέψτε ποιος έβαλε το χεράκι του για να συμβεί αυτό. Ποιος άλλος? Ποιος άλλος? Ο Κόκαλης. Δεν γίνεται να λέξεις Κόκαλης και να μην είσαι σπουδαίος. Κονονοητό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο Σικατνάκο και τρίποντο. Αστοχός ο Γκόνης. Το 17-16 θα διατηρηθεί. Βρέθηκαν κοντά στο να περάσουν μπροστά όταν μείωσαν σε 14-13. Τώρα έχουν μειώσει σε 17-16. Είχαν δύο ευκαιρίες στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο οι Aces να προσπεράσουν. Δεν τα κατάφεραν. Πήραν διαφορά 4 πόντων οι Bears. Μείωσαν και πάλι στον πόντο. Για να δούμε αν ήρθε η ώρα να πάρουν τα 9 στο σκορ. Και βέβαια ήρθε η ώρα. Δεκαοκτώ. Γκόνης αλλού κοιτάει, αλλού του δίνει. Γενικότερα την έδωσε αλλού στον Στεργιάπουλο. Πάμε σε ένα time out, 2 και 2 για το τέλος, 17-18 προς τα Aces. Λοιπόν, τέλος time out, οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν, εγκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Το σκορ στο 17-18, κατοχή για τους φιλοξενούμενους, 1.50 για το τέλος. Τι ακριβώς έχουμε εκεί, έναν μικρό τραυματισμό. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όχι, όλα καλά, σηκώθηκε. Παπαδόπουλος βρέθηκε στο παργέ. Είναι πάλι καλός, όμως σηκώθηκε, δεν έχει κάτι. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά. Φάουλ χαμηλά στον Ζιγκούρη. Για τρεις μέσα! 17-21! Ο Τσουτσουράκης ο σκόρερ, έξω από τη γραμμή των 6.75. Θα δώσει προβάδισμα 4 πόντων. Θα απαντήσουμε Ζιγκούρη. Όχι, rebound από τον Γκόνη. Τι του έκανε η μπάλα! Έκανε μπάλα του Γκόνη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Θα κλέψουν την μπάλα στα φροντές τρίπλες. Ακολουθεί ο Ζιγκούρης. Θα πάρει το φάουλ. Θα μπορούσε να και πετύχει ένα μαγικό καλάθι. Θα βρεθεί στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Και θα έχει την ευκαιρία να ρίξει διαφορά στους δύο. Παρακολουθούμε εκπληκτικά πράγματα σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 20 λεπτά της αναμέτρησης. Προηγήθηκαν με 8 οι Aces. Επέστρεψαν οι Bears. Και όχι μόνο έφεραν το παιχνίδι σα ίσα, αλλά πήραν και προβάδισμα 4 πόντων. Ήρθε νέα απάντηση όμως από τους Aces. Οι οποίοι αρχικά έκαναν το 17-13, 17-18. Και το 17-18 με την τρίποντη βόμβα που παρακολούθησαμε προ λίγο, 17-21, για να έχουν οι δύο βολές του κυρίου με το νούμερο 13. Και να φέρει το παιχνίδι το 19-21. Τριών πόντων άστοχο, για να δούμε αν θα φέρουν το παιχνίδι σα ίσα με τον Παπαδόπουλο που θα πάρει το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Γιώργος. Ο Κονταγιώτης, εντάξει, και όταν κατεβάζει χέρια σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φάση, πολύ δύσκολα οι διαιτητές να μην σφυρίξουν.
άσο από την πρώτη. Ήρεμα του λέει ο Γκόνης τώρα. Θα τρελαθούμε πραγματικά. Έλα πάμε, τους είπε. Εντάξει Στάρι, είναι ό,τι θέλει κάνει να μου πεις. Εδώ θα παίξει πιεστική άμυνα στον Γιατζιτζόγλου. Μιζανίδης για δύο. Θα στοχίσει επιθετικό ριμπάδο τον Κονταγιώτη. Ο Παπαδόπουλος θα κόψει από πίσω καθαρά. Λένει ρε, 10 δευτερόλεπτα. Ο Ζιγκούρης εκεί μας είναι γραμματέα. Σαν άλλος Γιάννης ο Ανίδης. 3-2 μέσα. 21-21 η απόλυτη ισορροπία. Τι θεότρελο πρώτο ημίχρονο παρακολουθήσαμε εδώ στο Μασκέτα Γιάρενα. Πάμε στη διακόπη μας. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε. Αγώνα πυγμαχία θύμισε τον πρώτο. Με κατέρευτα χτυπήματα. Η μία ομάδα να διαδέχεται την άλλη στο προβάδισμα. Καλάθι και φάουλ για την ακρίβεια από τον Γιατζιτζόγλου. Ποιος το έκανε είναι το θέμα και πόσα έχει. Στον έναν και μοναδικό. Ελεύθερο σου τριών πόντων. Δεν θα βρει στόχο για Τζιτζόγλου στο αμυντικό. Το 22-24 θα παραμείνει. Τίποτα λέει ο Ρεφ. Στην πίεση του Τζιγούρη.
Για να δούμε. Αντιαθλητικό φάουλ σε ποιον? Στο Σιγούρι. Στον Ευάγγελο. Έχω την εντύπωση ότι δεν χρειαζόταν. Μπορούσε και να την κλειδώσει με ένα απλό φάουλ. Δυνατό παιχνίδι. Το Μαρτυράκι βαθμολογική θέση των δύο ομαδών. Ίδιο ρεκόρ, 6-3. Θέλουν και οι δύο την νίκη. Μιλούχα είναι όταν αυτό. Έχουν γυρίσει Bills. Ο Δαγιώτης θα προσποιηθεί, θα πάει μέχρι μέσα. Κραυγές του πολέμου ακούγοντα τον πάγκο των Aces. Ελπίζουμε και ο Ευάγγελος να μην έχει γυρίσει το πόδι του. Ότι το έχει γυρίσει, το έχει γυρίσει. Να μην το έχει γυρίσει σε σημείο που να μην μπορεί να αγωνιστεί. Κουτσένει λίγο, εντάξει. Εντάξει, 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 εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά είναι. Εκεί πάει και ο Στεριάπουλος από πάνω του. Τέτοιες εικόνες θέλουμε να βλέπουμε. Παπαδόπουλος, 1-2 βηματάκια. Έπρεπε να το τελειώσει τώρα εκεί. Θα δείξει τον εαυτό του. Είναι εξαιρετική ενέργεια στο μεγαλύτερο μέρος της. Σουδιά 2 από τη γωνία, η μπάλα στο σίδερο. Ο Νταγιώτης, ο έτερος, ο επιθετικό ριμπάου. Θα βάλει να παλεκαρίσει ο Καλάφη, 22-28. Και θα δώσει προβάδισμα 6 πόντων. Άστοχος ο Γιώργος. Έχουν ευκαιρία να στείλουν και πάλι το παιχνίδι στους 8. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχει υπάρξει στην απόψινή αναμέτρηση. Στη δεύτερη 22-30. Δεύτερη φορά που η Aces είναι μπροστά με 8. Εκείνη η 8 αναπάντητη πόντη στο πρώτο μισό πρώτου δεκαλέπτου. Μαπαδόπουλος για 2, θα στοχίσει. Για να στοχίσει, θα μαζέψει τον ειδικό rebound. Θα κλέψει την μπάλα ο Σιγούρης. Πάρει το φάουλ. Πολύ φασαρία στο μπάγκο των φιλοξενούμενων. Είναι και πολύ. Που ένα να κάνει ο καθένας. Γεμίζει φόνες στο κλειστό. Δεν το λέμε για κακό, μας αρέσουν αυτά. Υπάρχει ενέργεια εδώ στο γήπεδο.
όμορφη. Φιγούρισμα στυλ Μποντιρογκάγα, τα βλέπω. Αυτό το σηκωμένο χέρι και την πετάω την μπάλα στο τελείωμα της Καμπυλής. Ναι, 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 ναι. Θα με ρωτήσουμε μετά που το έχει δει αυτό. Μποντίρογκα σούταρ έτσι, μάλλον δεν σούταρ έτσι ο Μποντίρογκα. Προσπαθεί ο Ζιγούρη να... Όχι, δεν ξέρουμε αν προσπαθεί, το στυλ του μοιάζει. Όχι ότι σούταρισε τον Μποντίρογκα, μην τελάθουμε, κλείσω την κάμερα και φύγω. Λοιπόν, ο Μπουράζης θα στοχίσει. Δεν θα βάλει την ομάδα του στο συν 8 και πάλι. Μη κακό σουτ. 3 με 2 τώρα. Ο Μπουράζης πάει προς τα μέσα. Το 3 με 2. Μπροστά στον Κοζανίδη. Τώρα για 3 ο Παπαδόπουλος ούτε τώρα τα έχουν σπάσει οι Bills. Νομίζω ότι αυτός ο ρυθμός δεν βοηθάει να γυρίσει το παιχνίδι. Θα πρέπει να ηρεμήσουν και να πάνε αρχικά σε σπουδαίες άμυνες. Αν δεν μπορέσουν να τρέξουν και να βγάλουν εύκολο καλάθι. Ο Γκόνης πάνω στον Κονταγιώτη. Εδώ η άμυνα βγήκε. Να ας πούμε τώρα. Ο Ζιγούρης πάει μέχρι μέσα. Βιαστήκανε 100%. Αυτό λέμε. Από τη στιγμή που δεν βγαίνει εφηδιασμός πρέπει να πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Τέτοιου είδους επιθέσεις στο μείον 6 δεν νομίζω ότι θα προσφέρουν κάτι. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Ο Μαραβέλιας κέρδισε το foul. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Το νούμερο 11. Άστοχος στην πρώτη, άστοχος και στη δεύτερη. Παπαδόπουλος θα πάρει το φάουλ. Το 11 είναι ο Ζιγούρης, ο Ευάγγελος. Ήταν το τέταρτο φάουλ, θα πρέπει να προσέξει γιατί υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Ένα παιχνίδι που έχει πάει στη δύναμη, είναι σκληρό. Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο όσον αφορά την διακύμανση, το suspense, τις εναλλαγές, στο σκορ. Νέο καλάθι, 24-32. Διαχειρός Μπουράζη. Νομίζω ότι αυτό όμως που δίνει το προβάδισμα στις Aces είναι η άμυνά τους. Έχουν δεχτεί μόλις 3 πόντους σε αυτά τα πρώτα 8,5 λεπτά. Θα στοχίσουν. Μισή ευκαιρία είχαν τώρα να στείλουν για πρώτη φορά το παιχνίδι στους 10. Δεν τα κατάφεραν. Αλλά όσο η άμυνά τους πάει κόκαλα. Γκόνης που στο πουθενά κόκαλη θα σώσει. 4-2-0,9 θα μείνουν. Συγγνώμη, δικό μου το λάθος από την ένταση. Μη φωνάζετε εδώ ότι Τσιτσιπάς κέρδισε σετ και νόμιζε ότι είχε κι άλλο. Και
αθλητή στο νούμερο 3 στον κόσμο. Δεν θα την πατήσουμε εμείς, και εμείς κάπου εκεί μας συγκαταλευόμαστε στον τομέα μας, αλλά εντάξει. Την πατήσαμε και εμείς, τι να κάνουμε. Λοιπόν, 24-34, αυτό το γυναίκα ήρθε τελικά. Οι Aces εξακολουθούν να παίζουν άμυνα για σεμινάριο. Παπαδόπουλος, ούτε τώρα καλάθι. 4 δευτερόλεπτα, θα σουτάρει από το σπίτι του. Για πάμε λοιπόν στη διακοπή μας, 24-34. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Οι Bills καλούνται να βρουν λύσεις στην επίθεση. Μόλις 3 πόντοι στο... Θα περάσει την μπάλα κάθε λιάζο Στεργιόπουλο. Εκείνος και τον Παπαδόπουλο και τον Κακάολη πάνω του. Παραλίγο. Το λάθος. Θα γίνει εν τέλει, σιγούρης θα κλέψει. Θα πέσει πίσω το πρόσωπό του στην πτώση. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, ο Σιγούρης θα πάει στον πάγκο. Να δεχτεί πρώτες βοήθειες, είναι εκτός αυτού. Να πούμε στον Ευάγγελο ότι μόνος του έπεσε, δεν του κάνει κανείς τίποτα. Πραγματικά δεν του έχει κάνει κανείς τίποτα, θα το δείτε και στο βίντεο. Σίγουρα την πήρε ο Ευάγγελος.
5 και για να δούμε αν αυτό το προσωπικό καλάθι, προσωπική προσπάθεια του Γιώργου σημάνει την αντεπίθεση για τους Bears. (27-35) δείξαν τη διαφορά στους 8. Θα πάρει την προσπάθεια, κερδίζει το επιθετικό. Νομίζω ότι εδώ ή θα έπρεπε να τελειώσει τη φάση αυτός ή θα έπρεπε να στείλει την μπάλα στην περιφέρεια και να πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση. 27 λοιπόν, 35, πάμε λοιπόν σε τα τελευταία 7 λεπτά. Οι Bears καλούνται να βρουν λύση στην επίθεση. Σιγούρης για 3. Όχι. Μόνιστε επιθετικό. Νέο τρίποντο. Μέσα. Μάλιστα. 30-35. Ένα. Πάταγε. Για 3 ήταν. 24-35. Έγινε 30-35. Έχουμε ένα σερί 6-0. Θα βγει και αυτή η άμυνα. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Το σκορ είναι στο 30-35. Στο momentum είναι υπέρ τους. Παπαδόπουλος θα μειώσει κι άλλο. Μια σκληρή μονομαχία δίνει τη σκυτάλη στην άλλη. Επιστρέψαν. Το κάνανε στις αρχές του παιχνιδιού όταν γυρίσαν αυτό το 0-8. Τώρα βρεθήκανε με 11 πόντους πίσω. Βελτιώσαν την άμυνά τους, αλλά κυρίως βελτίωσαν την επίθεσή τους. Και νομίζω ότι αυτός ο οποίος σήμανε την αντεπίθεση, αυτός που έδωσε ψυχολογία και στους υπόλοιπους, είναι ο κύριος που μόλις σκοράρει, ο οποίος θα κάνει το 33-35. Νομίζω ότι αυτός γυρίζει το μάτς. Εκείνο το goal foul άλλαξε κατά πολύ το momentum του παιχνιδιού, την ψυχολογία όλης της ομάδας του.
Φάουλ! Ρο φάουλ από τον Παπαδόπουλο στον Γιατζιτζόγλου. Ποιος θα βάλει το καλάθι, θα κάνει το 33-37 και θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Δεν νομίζουμε ότι είναι κάτι σοβαρό, θα σηκωθεί ο ψηλός. Απλά την έφαγε ο λίγο δυνατά, έχει ζαλιστεί. Είπαμε, το παιχνίδι είναι δυνατό από την αρχή του, πόσο μάλλον τώρα που οδεύουμε στο τέλος. Αρκετό ξύλο μπασκετικό. Έχουμε φύγει μία-δύο φορές από το όριο, έτσι λίγο μια πινελιά έτσι παραπάνω. Αλλά συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες, το έχουμε δει. Επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί Ρεντίκολο Γαλακτικός. Ο Γαλέης θα αρπάξει το rebound. Του διατρής μέσα! Τι τρίποτε έβαλε ο άνθρωπος. Ο κύριος Βοσιλιάκος, 36-37. Πάνω στη κίνηση πήρε την μπάλα και τον μπουμπούνισε και για να δούμε αν θα περάσουν και μπροστά. Τι comeback είναι αυτό, τι επιστροφή ήταν αυτή. Πραγματικά εξαιρετική Καζόνιξ σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Γιατζιτζόγλου θα κόψει τον Ζιγούρη. Νοτιοαμερικές μονομαχίες και στις δύο πλευρές του γηπέδου, 3-44 για το τέλος. Κονταγιώδης λύνεται, ο Γιώργος θα κλέψει. Εδώ εντάξει, εδώ τα όσα ίδια με θύμισε ο Ευάγγελος, ζητάει time out έξω από το γήπεδο. Εντάξει, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα ποτέ, αποβληθέντας παίκτης να ζητάει time out. Και φυσικά δεν δόθηκε. Δεν τον έχει αποβάλει, για ποιο λόγο έχει πάει μόνο σου από πίσω. Αν νόμιζε ότι τον είχε αποβάλει τον Ευάγγελο, εντάξει. Μόνος του αποβλήθηκε. Μάλιστα. Αν δεν έχει καθαρό μυαλό, λοιπόν, τον Ταγιώτης. Θα στοχίσει. Καλάθι για τους Aces, 36-39. Μάλιστα. Time out, 2:42 για το τέλος. Μπατζάκας ο σκόρερ. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 2:42 της αναμέτρησης. Φάουλ δόθηκε στον Σταργιόπουλο. Ο οποίος αποβλήθηκε. Πέντε. Πέμπτο. Αποβλήθηκε. Πέμπτο φάουλ ήτανε. Μάλιστα. Έχεις 4 φάουλ και πέφτεις έτσι σε φάση η οποία είναι... Νομίζουμε εντάξει. Να συγχωρείτε για την εμπειρία του. Να αφήσει την ομάδα 2:16 πριν το τέλος. Βέβαια εμείς καλά τα λέμε από τον πάνω που είμαστε ήρεμοι και ωραίοι. Εκείνος έχει παίξει 30 πλάς λεπτά. Γαλακτικό, οξύ, κούραση, όλα αυτά δεν βοηθούν. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας για 2. Καλάθι από τον κύριο Κοζανίτη. 36-41.
Μάλιστα. Αντίδραση βγάλαν οι Aces. Εκπληκτικό παιχνίδι, τέρπι με τα όλα του. Τους τα έλεγα εγώ πριν, το... πριν την αναμέτρηση. Και δύο ομάδες είναι ρεκόρ, Σιγούρης. Έτσι κάτω. Ο Γιώργος. Ελπίζουμε να είναι περισσότερο η κούραση που τον καθιστούν αυτή τη στιγμή να κάθεται στο παρκέ και όχι κάτι πιο σοβαρό. 1-31, 36-41. Φέραν το παιχνίδι στον πόντο, γυρίσαν παιχνίδι 11 πόντων οι Bears από το 24-35 σε 36-37 και ήρθε άμεση απάντηση τη στιγμή που έπρεπε για αυτούς βέβαια, όχι για κανέναν άλλον εδώ στο παρκέ αν είναι δυνατόν. Εμένα 4-0 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο συν 5, έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους. Είναι όλα υπέρ τους αυτή τη στιγμή. Αν μπει και αυτό το καλάθι, Μπατζάκας για 2. Με τα μπλόρι πάντα από ποιον, Έισι. Μάλιστα, 1-6, Μπατζάκας. 7 δευτερόλεπτα, θα γίνει το λάθος. Εντάξει, ο Γιώργος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Θα πάρει και το φάουλ. Τα έχει κάνει όλα απόψε. Ο Ευάγγελος καθόταν τόση ώρα εκτός παρκέ. Θεωρούσε ότι είχε αποβληθεί. Στερούσε τον εαυτό του από την ομάδα του, από δικιά του πρωτοβουλία. Είπαμε, το νούμερο ένα που πρέπει να έχουν τα παιδιά είναι καθαρό μυαλό, να ξέρουν τι συμβαίνει στον αγώνα. Θα στοχίσει τώρα στους τριών πόντων, το 36-41 θα παραμείνει, 40 δευτερόλεπτα. Η πλάστικα έχει γύρει υπέρ των Aces. Στοχίσουν, θα πάρουν την μπάλα οι Bears, 19 δευτερόλεπτα. Σιγούρης θα πάρει το φάουλ από τον Μπατζάκα. Επίδειξη ψηλής τεχνικής από τον Ευάγγελο. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Time out, αν δεν κάνω λάθος, όχι μικρή διακοπή. Διακοπή που οφείλεται στο time out που ζήτησαν οι Aces. 16-1 με το σκόρσο 36-41. Λοιπόν, τέλος time out. Το σκόρ είναι στο 36-41. Άστοχος στην πρώτη. Δεύτερη, 37-41. Αλλαγές κάτμπολ τώρα. Γκόνης θα περάσει στο παρκέ. Ο Ευάγγελος εκτός. Θα γίνει το φάουλ. Γρήγορα, γρήγορα. Στον Μπατζάκα. Μόλις το τρίτο. Δεν έχουν συμπληρώσει πεντοματικά. Θα χρειαστούν άλλα δύο. Έχουμε την εντύπωση ότι αυτά τα 14 και 6 θα διαρκέσουν αρκετά. Η μπάλα για τους Τασόνικς. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από αυτήν εδώ την επίθεση. Έχουμε την εντύπωση. Γιώργος για 3. Άστοχος. Συμπάθω από ποιον. 2 δευτερόλεπτα, τα πάντα θα τελειώσουν. Οι Aces θα πάρουν μια σπουδαία νίκη μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι. Τελικό σκορ 37-41.